Λοιπόν, καλησπέρα σας από τη Δράμα, όπου δίπλα μου σήμερα έχω την Κύπρο. Πραγματικά το εννοώ. Χαίρομαι πάρα πολύ που την βλέπω για δεύτερη φορά. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που η Κύπρος μας αγαπά όπως και εμείς και είναι δίπλα μας σήμερα εδώ. Καλώς ορίσατε, λοιπόν. Χαίρετε, κυρία Νεφρέμ. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας στο στούντιο επίσης. Η Ιωάννα Χατζηκοστή είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού και το έργο της πολύ μεγάλο. Η Κύπρος, λοιπόν, σήμερα εδώ. Έχουμε έρθει εδώ γιατί θέλουμε να δείξουμε ουσιαστικά στη Δράμα, όπως είχαμε έρθει και πριν από λίγο καιρό στην Ξάνθη, ότι η Κύπρος είναι εδώ. Σας απευθύνει μια πολύ μεγάλη αγκαλιά, γενικότερα στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προκειμένου να έρθετε να δείτε το όμορφο νησί μας. Είμαστε προπήρια του ελληνισμού. Πρέπει να έχουμε καλές σχέσεις και πραγματικά είναι αυτές οι σχέσεις δυνατές. Και φυσικά έρχονται πάρα πολλοί Κύπροι στους όμορφους σας τόπους και σας περιμένουμε και αντίστοιχα και εσάς να έρθετε στην όμορφη Κύπρο. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ στο ξενοδοχείο Ίδρυμα και χαιρόμαστε πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας να γνωριστούμε. Τι ακριβώς θα δούμε σε λίγο, πώς θα ξεκινήσουμε? Σήμερα θα δούμε μια τουριστική παρουσίαση της Κύπρου, τι έχει κάνει η Κύπρος όλα αυτά τα χρόνια προκειμένου να εμπλουτίσει το τουριστικό της προϊόν. Δηλαδή, να πέρα από αυτό το κλασικό ήλιος και θάλασσα, τι έχει κάνει στους τομείς του περιπατητικού τουρισμού, του τουρισμού που αφορά το κρασί, του ποδηλατικού τουρισμού, για το γκολφ και πολλά άλλα πράγματα. Και φυσικά, όπως σας είπα, θέλουμε να δώσουμε ένα στίγμα σε σχολεία, σε καπί, σε συλλόγους, σε πρακτορία, σε δημοσιογράφους της περιοχής της ευρύτερης, προκειμένου να δώσουμε ένα παρόν και μια, όπως σας είπα, αγκαλιά και στην αρχή, προκειμένου να σας δεχτούμε στην Κύπρο μας. Τάσο, θέλεις να ρωτήσεις κάτι την Ιωάννα? Κώστα. Να πω στην Ιωάννα να δώσει χαιρετίσματα στον πρόεδρο, στον κύριο Γεωργιάδη. Ξέρω ότι και αυτήν την... Ευχαρίστως. Και σήμερα που μιλούμε, ξέρω ότι οι πληρότητες σε ξενοδοχεία στην Κύπρο μπορεί να αγγίζουν και να φτάνουν το 90%. Είναι σωστή ενημέρωση την οποία έχουμε? Ναι, ουσιαστικά ναι. Ναι. Λοιπόν, ουσιαστικά έχουμε ζήσει ένα καταπληκτικό 2016. Ζήσαμε ένα καταπληκτικό 2016. Σπάσαμε το κάθε προηγούμενο ρεκόρ σε επίπεδο αφίξεων. Δεχτήκαμε 3.200.000 τουρίστες. Αυτό είναι, να σας δώσω μια εικόνα, καταλάβετε, 4 φορές τον πληθυσμό της ελεύθερης Κύπρου. Και ήρθε όμως και ένα 2017 ακόμη πιο καλό. Μέχρι και τα στοιχεία του Οκτωβρίου έχουμε ήδη φτάσει στα 400.000. Αυτό είναι ένα αποτέλεσμα κάποιων κινήσεων που έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού. Είναι κάποια στοιχεία που θα τα πούμε στη σημερινή βραδιά, που είχαν έτσι αυτό το θετικό αποτέλεσμα. Και αυτή η τάση, η πολύ καλή τάση, ότι από αύξηση και τα έσοδα. Δηλαδή, δεν είναι μόνο σε επίπεδο αφήνων, αλλά και σε επίπεδο εσόδων που έχουμε πάει επίσης πάρα πολύ καλά. Υπάρχει περιθώριο περαιτέρω αύξηση του τουρισμού? Κοιτάξτε, υπάρχουν μελέτες που δηλώνουν ότι μπορούμε να φτάσουμε και τα 3,6 και ακόμη περισσότερο. Όπως δείχνουν τα νούμερα, μπορούμε να το κάνουμε. Έτσι αποδεικνύεται δηλαδή στην πράξη. Και φυσικά, εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Οι Κύπροι είναι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται πάρα πολύ σκληρά, έχουν το επιχειρηματικό δημόσιο. Τους αρέσει πάρα πολύ ο τουρισμός, γιατί είναι ένας προορισμός που είναι ούτως ή άλλως, θα μπορούσα να πω, κέντρο διερχομένων σταυροδρόμων, υπήρων πολιτισμών, θαλασσών. Οπότε αυτό που θέλω να πω είναι ότι ουσιαστικά η κοινότητα έκανε το αυγωτικότητα, ότι η πολύ καλή κίνηση που είχαμε το 2016 συνετέλεσε στο να μείνουν ακόμη περισσότερα ξενοδοχεία ανοιχτά το 2017 κατά τη χειμερινή περίοδο. Που ούτως ή άλλως δηλαδή είχαμε πάντοτε ένα πολύ καλό ποσοστό να μείνουν ανοιχτά τους σημερινούς μήνες. Οπότε και αυτή η πολύ καλή τάση, αυτά τα πολύ καλά νούμερα, αυτό το ενίσχυσαν ακόμη περισσότερο. Ιωάννα, και αυτό που οφείλω να πω είναι ότι κιόλας ότι... Παρακαλώ. Θέλω να πω το εξής, ότι το 2018 θα είναι καλύτερο για τον εξής λόγο, τουλάχιστον από την δική μας περιφέρεια, ότι ξεκινάνε απευθείες πτήσεις 2 φορές την εβδομάδα από το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης προς τη Λάρνακα. Άρα μηδενίζουμε τις αποστάσεις και την ταλαιπωρία οι κάτοικοι της περιφέρειας και οι τουρίστες, το να πηγαίνουμε στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα και από την Αθήνα στη Λάρνακα, όταν για παράδειγμα από το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης θα πραγματοποιούνται αυτές οι 2 απευθείες πτήσεις προς τη Λάρνακα κάθε εβδομάδα, και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό και θετικό για την αύξηση του τουριστικού ρεύματος το 2018 προς την Κύπρο.
Σωστά. Ουσιαστικά αυτό που λέτε, και αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε, ότι να πάρει κανείς και ένα και δύο μέσα προκειμένου να φτάσει στο αεροδρόμιο για να πετάξει προς τον προορισμό που επιθυμεί, που είναι προκειμένου συζητάμε για την Κύπρο, είναι ένα σημαντικό και οικονομικά σημείο, αλλά και από πλευράς ταλαιπωρίας και χρόνου. Και σίγουρα αυτό είναι μια πολύ πολύ θετική εξέλιξη και περιμένουμε ουσιαστικά να το κεφαλαιοποιήσουμε, αλλά θέλω σε αυτό το σημείο να πω ότι σε ό,τι αφορά την τρέχουσα περίοδο, που πιάνει και λίγο από το έτος 2018, έχει σχέδιο ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού που αφορούν μαθητικές εκδρομές στην Κύπρο, αλλά και εκδρομές ατόμων ηλικίας 55 ετών και πάνω, στα βάση των οποίων ο οργανισμός προσφέρει δωρεάν ξεναγήσεις και εκδρομές σε συγκεκριμένα γκρουπ είτε σχολείων είτε καπί και συλλόγων κλπ. Και είμαστε φυσικά στη διάθεση του τηλεοπτικού σας κοινού για να σας δώσουμε παραπάνω πληροφορίες. Κάποια πρώτα στοιχεία θα τα πούμε και στη σημερινή εκδήλωση. Θα το κάνουμε και θα το κάνετε με την... Όλα δηλαδή γίνονται... Θα το κάνετε με την Χριστίνα Νεφρέμ. Θα το κάνετε με τη Χριστίνα Νεφρέμ κατά τη διάρκεια της βραδιάς, εκεί στο Ίδραμα που θα έχετε και την παρουσίαση και τα στοιχεία. Θα πιείτε και κυπριακό κρασί το οποίο φέρατε και κάτι άλλο. Θα τα αναλύσετε όλα και θα τα δούμε και σε αυριανές εκπομπές και δελτία ειδήσεων. Η βραδιά με κυπριακό τριαντάφυλλο ως καλωσόρισμα, ένα πολύ γλυκό έτσι, καλωσόρισμα από εμάς. Στην Κύπρο το πίνουμε πάρα πολύ το τριαντάφυλλο, μας αρέσει πάρα πολύ. Έχουμε και φεστιβάλ τριαντάφυλλου στο χωριό Αγρός και ουσιαστικά έχουμε κάποιες πινελιές κυπριακής κουζίνας στο σημερινό γεύμα, δείπνο συγγνώμη, που θα ακολουθήσει. Και φυσικά ακόμη περισσότερη κυπριακή κουζίνα στην Κύπρο, 30 διαφορετικά πιάτα, οι λεγόμενοι μεζέδες, θα ξετρελάνουν και το πιο απαιτητικό ουρανίσκο. Απλά μένει να έρθετε για να το δείτε από κοντά. Μάλιστα. Τυχερή η Χριστίνα, λοιπόν. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τυχερό το συνεργείο που βρίσκεται στη Δράμα. Ευελπιστούμε να περάσετε καλά. Και στις αυριανές εκπομπές... Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλά να περάσετε και να κυλήσουν όλο ομαλά κατά τη διάρκεια της απόψινής βραδιάς.